Εγώ είμαι παντρεμένη 10 χρόνια τώρα, έχω 3 παιδιά, 10, 8 και 5 χρονών και έχω ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με την απιστία, βέβαια, με τι άλλο θα ήταν. Και κάπως έτσι λοιπόν πριν 4 χρόνια βρήκες δόμενο. Είχα ανακαλύψει ότι είχε σχέση με μία συνάδελφό του. Mm. Φυσικά το είχα καταλάβει, του το είχα πει εννοείται και εκείνος μου είπε τα κλασικά, ότι δεν τρέχει τίποτα, ότι κάνω λάθος και διάφορα άλλα τέτοια. Ο άντρας σου. Ναι, εννοείται, ναι. Ήξερα πάρα πολύ καλά βέβαια τι γινόταν, όσο και αν το αρνούνταν. Παρ' όλα αυτά, τον συγχώρεσα γιατί έχουμε 3 παιδιά και δεν ήθελα να χαλάσω το σπίτι μου. Τον τελευταίο όμως 1,5 μήνα φιλοξενώ στο σπίτι την καλύτερη μου φίλη, επειδή χώρισα με τον σύντροφό της, με τον οποίο συγκατοικούσαν και δεν είχε που να πάει, και βέβαια έτσι προσφέρθηκα να τη φιλοξενήσω. Για λίγο ισχύ, αν μπορείτε. Έλα. Ήθελα να είμαι δίπλα της σε αυτό το χωρισμό και να τη βοηθήσω, γιατί και εκείνη μου είχε σταθεί όταν είχα προβλήματα με τον άντρα μου. Ναι, καλά έκανες. Λοιπόν, και κάποιες φορές λοιπόν μου ζήτησε να μείνει στο σπίτι μόνη της, γιατί δεν ήταν πολύ καλά ψυχολογικά και ότι ήθελε να ηρεμήσει. Φυσικά και εγώ ήθελα να την κάνω να αισθανθεί άνετα. Οπότε έπαιρνα τα 3 παιδιά μου και πήγαινα στη μάνα μου έτσι για κάποιες ώρες για να έχει εκείνη την ησυχία της. Βέβαια, εντάξει, δεν είναι ότι πιο εύκολο να έχει χωρίσει και να έχει και 3 παιδιά πάνω από το κεφάλι σου να τρέχουν και να φωνάζουν. Οπότε λογικό, το καταλάβαινα κι εγώ και έφευγα. Αυτό λοιπόν γινόταν 4-5 φορές. Τις τελευταίες μέρες όμως έχω αρχίσει να καταλαβαίνω ότι κάτι τρέχει με τη φίλη μου και το σύζυγό μου. Γιατί τους είδα τυχαία να κάθονται στο καναπέ και εκείνον τον είδα να τη χαϊδεύει έτσι λίγο κάπως πιο ιδιαίτερα. Φυσικά εκείνοι δεν με είδαν και δεν τους είπα κάτι εννοείται. Απλά κατάλαβα ότι μου ζητούσαν να φύγω από το σπίτι όχι για να ηρεμήσει, αλλά για να βρίσκεται με τον άντρα μου μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Και τι είπες? Λοιπόν, δεν ξέρω τι να κάνω και πώς να το διαχειριστώ. Το συζήτησα με τη μητέρα μου και μου είπε να κάνω υπομονή γιατί κάποια στιγμή θα φύγει. Αλλά βέβαια προέχει ο γάμος μου και τα παιδιά μου και δεν νιώθω καλά όταν ξέρω ότι με κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια μου. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη ντροπή από μεριάς της να ζητάει φιλοξενία από μια οικογένεια και μετά να την πέφτει στο σύζυγο της φίλης της. Το σύζυγό μου εννοείται δηλαδή. Δεν θέλω να χωρίσω με τον άντρα μου για κανένα λόγο. Τον αγαπώ και ξέρω ότι εκείνη το προκάλεσε όλο αυτό. Δηλαδή ότι δεν φταίει ο άντρας μου εμένα. Θέλω να φύγει από το σπίτι, εννοείται, αλλά δεν θέλω να της το πω ευθέως, γιατί θα της κάνει εντύπωση να τη διώξω έτσι τα καλά καθούμενα. Έτσι αυτό που σκέφτηκα να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας είναι την επόμενη φορά που θα μου ζητήσει να φύγω για να μείνει και καλά μόνη της να ηρεμήσει, να της πω ότι το μικρό μου παιδί είναι άρρωστο και ότι δεν μπορώ να τρέχω από εδώ και από εκεί. Έτσι πιστεύω ότι θα πάρει το μήνυμα και θα σηκωθεί να φύγει. Τι να κάνω, να της μιλήσω και να της πω ότι το έχω καταλάβει, δεν ξέρω επειδή είναι φίλη μου. Φοβάμαι όμως μην το πει στον άντρα μου και μετά τσακωθούμε. Δεν ξέρω τι να κάνω. Πώς να το κόψω όλο αυτό. Γι' αυτό σας πήρα τηλέφωνο. Γιατί τόσο χαμηλή ακούγεσαι τόσο χαρούμενη. Μία κουβέντα να σου πω. Πήγαινε σπίτι και διώξαμε κλωτσιές στον άντρα σου. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να διώξω τον άντρα μου. Δεν καλά στην οικογένεια. Εδώ θέλω να σε ακούμε. Αν δεν ξέραμε το πρόβλημα, θα λέμε είσαι μια ευτυχισμένη μητέρα 3 παιδιών. Όχι, δεν καταλάβατε. Προσπαθώ να διατηρήσω την ψυχραιμία μου. Γι' αυτό με ακούτε έτσι. Ωραία. Άρα εσύ ακριβώς τι θέλεις από εμάς? Θέλω να με βοηθήσετε πώς να χειριστώ, να ξεκουμπιστεί η φίλη μου χωρίς να παρεξηγηθεί και να φύγει από το σπίτι. Και στο πες, παιδάκι μου, στόμα δεν έχεις, μία γλωσσάρα έχεις από εδώ μέχρι εκεί.